ιδιωτικές εταιρείες δεν παρετούνται από την επιδίωξή τους να συμπιέσουν ακόμα παρακάτω το μεροκάματο του οικοδόμου. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, τα τελευταία στοιχεία που διαθέτουμε, ότι ο μέσος όρος ασφάλισης είναι 12 ημερομίσθια το μήνα για τους οικοδόμους, με ένα μέσο μεροκάματο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 45 ευρώ, οι εργοδότες, κυρίως οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, θέλουν να συμπιέσουν ακόμα παρακάτω αυτό το μεροκάματο, προβάλλουν απαιτήσεις για μειώσεις 20-30%. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε στους χώρους δουλειάς την απληρωσιά για πολλούς μήνες και εδώ η επιχειρηματολογία και από τη μεριά άμεσα αν έχουμε εργοδότη απέναντι μας κατασκευαστική εταιρεία ή αν έχουμε το ίδιο το δημόσιο είναι η ίδια, δηλαδή λόγω κρίσης έχουν στενέψει τα πράγματα. Η κατάσταση με τα αποθεματικά των διάφορων οργανισμών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αποθεματικά που δεσμεύτηκαν για να πάνε στο ταμείο της Τρόικας, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και δημιουργεί ένα εκρηκτικό πεδίο και για τους εργαζόμενους, τις παροχές που έχουν ανάγκη, τους δικαιούχους συνολικά, αλλά και για τους άνεργους. Όλα αυτά θα λείψουν από τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τις οικογένειές τους που χρόνια πληρώνανε τις εισφορές τους στα ταμεία. Είναι οι μόνοι, θέλω να θυμίσω, που πληρώνουν μέχρι κεραία.